Αυξημένα και στις Σέρρες είναι τα κρούσματα κλοπών σε εμπορικά καταστήματα. Αυτή τη φορά θύμα έπεσε ιδιοκτήτης πρακτορείου του ΟΠΑΠ. Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος και απέσπασαν συνολικά το ποσό των 600 ευρώ. Μας ειδοποίησε η αστυνομία κατά τις 6.30 ώρα ότι έγινε κλοπή. Χτύπησε ο συναγερμός. Κάποια γειτόνισσα πήρε στην αστυνομία και η αστυνομία πήρε εμάς. Ήρθαμε, είδαμε την τζαμαρία της πόρτας σπασμένη και είχαμε το ταμείο βασικά, το παίρναμε μαζί μας κάθε βράδυ. Αλλά κάποια άλλα λεφτά από τα σκράτς που ήταν να πληρώσουμε, ξέρω εγώ, τα κρύβαμε κάπου. Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου κάθε βράδυ αδειάζει το ταμείο του και η οικονομική ζημιά του ήταν περιορισμένη. Μπήκαν σε 2-3 λεπτά μέσα. Άνοιξαν τα σιρτάρια, δεν βρήκαν τίποτα. Την κερματοθήκη είχε καμιά 65 ευρώ. Τα κέρματα τα πήραν. Μπήκαν στο κουζινάκι μέσα, εκεί που τα βάζαμε, σε ένα χαρτοκιβώτιο. Τα βρήκαν, τα πήραν, αλλά δεν πήραν ούτε σκράτς που είχε, ούτε λαχεία, μόνο τα λεφτά. Πόσο περίπου ζημιά σας έκανε? Γύρω στα 600 ευρώ, όλα μαζί. Ναι. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο ίδιος, το κατάστημά του δεν έχει τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης, αλλά ήδη αναγνώρισε πελάτες του που συμπεριλαμβάνονται σε λίστα υπόπτων της αστυνομίας. Ακούσαν το συναγερμό που χτυπούσε και ειδοποίησαν την αστυνομία. Mm-hmm. Και η αστυνομία πήρε εμάς τηλέφωνο στο κινητό. Τώρα βλέπουμε αυτές τις εικόνες, είχαμε κυρίως μεγάλες πολύ πόρες, συχνά. Τώρα συχνά έχουμε καιρό. Όχι, και εδώ γίνονται πολύ τακτικά. Mm-hmm. Αυτές τις προάλλες άνοιξαν το σίκαλο πάνω. Παράλληλες άνοιξαν άλλο. Είχατε μέσα δηλαδή, πολύ συχνά. Τους... Δυστυχώς κάμερα δεν έχουμε. Μόνο συναγερμό. Και αυτό ήταν λάθος. Βέβαια, κατά αυτούς και κάμερες να έρχονται με κουκούλα, πού να τους καταλάβεις. Και... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από φωτογραφίες μας έδειξε η σήμανση τώρα κάποιους υπόπτους. Αναγνώρισαμε κάποιους που έρχονται εδώ και συγκεκριμένα και κάποιος που ήρθε χθες το βράδυ κατά τις 9 η ώρα. Α, ήρθε για να παίξει. Ναι, έπαιξε με δύο άλλους. Έρευνα. Ναι. Αυτόν τον επισημάναμε.